1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής σήμερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη σαρωτική νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές με 67,9% 132.706 ψήφοι έναντι 32,1% 62.748 ψήφοι του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι μεγάλη μέρα η σημερινή για την παράταξη, δήλωσε ο ίδιος και τόνισε. Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την κεντροαριστερά. Έχει ανάγκη ο τόπος μια ισχυρή φωνή προόδου και ρεαλισμού. Μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή και ο στόχος μου είναι αυτό να το προσφέρει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, διότι πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή όπου οι πολίτες θα θεωρούν ότι τα κόμματα δεν δίνουν λύσεις και όχι ότι είναι μηχανισμοί κλειστοί, πελατειακοί, που διχάσουν και δεν βοηθούν να πάει ο τόπος μπροστά. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και αρχίζουμε από σήμερα ώστε όλα τα θέματα να τα απαντήσουμε σωστά και με προοπτική. Θα συνεχίσω τον αγώνα για τις προοδευτικές μας ιδέες για να γίνει η παράταξή μας κίνημα εξουσίας με μια προοδευτική κυβερνητική πρόταση που θα απαντά στα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες στην Ελλάδα, δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού συνεχάρει τον νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ενωτικό μήνυμα από το βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου μέσω του 984. Ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά, μηνιαίο αφήγημα, μπορούμε να γίνουμε μεγάλη παράταξη, καθώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή επενδεικτικά. Στίχημα για τον ίδιο που πρέπει να κερδιθεί είναι και η παρουσία του κινήματος αλλαγής στη Βουλή, όπως και ο ενιαίος απολογισμός των κρίσιμων ετών από το 2009 έως το 2014. Επικοινωνία επίσης των Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Κουτσούμπα με τον νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής και συγχαρητήρια. Δύο κρούσματα της μεταλλαξής Όμικρον εντοπίστηκαν στο Λασίθι. Τέθηκαν άμεσα σε περιορισμό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η χνηλάτιση των ατόμων με τα οποία ήρθαν σε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Στα 3.225 τα κρούσματα χθες στη χώρα, στους 90 οι νεκροί και 708 στις ΜΕΘ. 231 τα κρούσματα συνολικά χθες στην Κρήτη. Με κορονοϊό νοσηλεύονται από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Χανίων ένα βρέφος μόλις 40 ημερών και ένα γόρι 12,5 ετών, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι υπό παρακολούθηση. Την τελευταία της πνοή άφησε την Κυριακή στην κλινική COVID και μία 86χρονη γυναίκα που έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Σε ΦΕΚ τώρα η Κία με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από σήμερα, Δευτέρα 13 του μήνα έως και τη Δευτέρα 20 του Δεκέμβρη, με την οποία αλλάζει η ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης, το οποίο πλέον θα διαρκεί για 90 μέρες και όχι για 6 μήνες. Σύμφωνα με αυτή, αν το πιστοποιητικό έχει λήξει, τότε ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους. Σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας, δήλωσε: «Η αύξηση στο ρυθμό του εμβολιασμού για τους άνω των 60 είναι πολύ ικανοποιητική σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε πριν». Έως τις 18 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί και η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία ενός self-test σε όσους πολίτες δεν το έχουν προμηθευτεί για τον καλύτερο έλεγχο της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας εν ώψη εορτών. Έκκληση στους γονείς που διστάζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους να αποφασίσουν τον εμβολιασμό προκειμένου να προφυλάξουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία τους, αλλά και το ανοιχτό σχολείο, απευθύνει σε συνέντευξή της η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Μαρίζα Τσουλιά. Ακόμα και αν είχαν εμβολιαστεί όλοι εναντίον του κορονοϊού, πάλι θα είχαμε νεκρούς, δήλωσε η διευθύντρια του CDC, Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ροσέλ Βαλένσκι. Ο ιός θα εξακολουθούσε να εξαπλώνεται ανάμεσά μας, όπως η εποχική γρίπη. Και όπως και στη γρίπη, κάποιοι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται και κάποιοι θα πέθαιναν. Αλλά σίγουρα λιγότεροι από 1.100 θανάτους την ημέρα, σημείωσε. Τα δεδομένα του CDC αποδεικνύουν πως οι ανεμβολίαστοι άνθρωποι έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν και 11 περισσότερες φορές πιθανότητες να νοσηλευτούν με COVID-19. Παρά το ζωφερό καθημερινό απολογισμό των θανάτων, η Βαλένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως μια μέρα θα αφήσουμε πίσω μας ένα από τα βασικά εργαλεία της πανδημίας, το οποίο είναι η μάσκα προσώπου.
Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στη διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Νόμουλας Ιθίου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Η επιστολή κοινοποιείται επίσης στους βουλευτές στην περιφέρεια όπως και στις δημοτικές παρατάξεις. Ο Σύλλογος σημειώνει μεταξύ άλλων, ενώ το νοσοκομείο εφημερεύει όλες τις ημέρες του μήνα, τις μισές από αυτές δεν υπάρχει εφημερεύων ακτινολόγος. Καμία ημέρα του μήνα δεν εκτελούνται προγραμματισμένες αξονικές τομογραφίες και υπερηχογραφήματα για εξωτερικούς ασθενείς. 10 ημέρες το μήνα δεν υπάρχει δυνατότητα να εφημερεύει καρδιολόγος. Έχουν συγκονευθεί από 1η-9η το 2021 οι καρδιολογικοί με την παθολογική. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μένουν αρκετές ημέρες εφημερίας με μόνο ένα γιατρό για το χειρουργικό ΤΕΠ, για το παθολογικό ΤΕΠ, όπως επίσης και για το ΤΕΠ COVID. Δεμένα στα λιμάνια της χώρας έως τις 12 τα μεσάνυχτα, σήμερα Δευτέρα 13 του Δεκέμβρη παραμένουν τα πλοία λόγω της νέας 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξε από χθες Κυριακή η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Ναυτικών ζητά μισθολογικές αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα έτη 2021 αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Ουσιαστική και άμεση λύση σχετικά με την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των αγροτικών προϊόντων από τα νησιά της χώρας ζητούν οι αγροτικοί σύλλογοι, την Πακίου, Σελήνου, Σιτίας και η Ιεράπετρα σε σχετική επιστολή με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Σπηνιό. Οι παραπάνω σύλλογοι απέστειλαν την επιστολή με θέμα οικονομική καταστροφή νησιωτικής Ελλάδας από απεργιακή κινητοποίηση στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους βουλευτές της Κρήτης όπως επίσης και στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών καθώς και στην Πηνιό. Ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια αναμένεται να επηρεάσουν από σήμερα το βράδυ και την Κρήτη. Στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, όπως ο μετεωρολόγος Κλέρχος Μαρουσάκης λέει στον 984, θα είναι οι βροχές κυρίως στα βόρεια διαμερίσματα του νησιού, οι δυνατοί βοριάδες αλλά και η πτώση της θερμοκρασίας. Στον απολογισμό του προηγούμενου κύματος κακοκαιρίας, πάντως, καταγράφεται ο θάνατος μιας 55χρονης γυναίκας στην Επιερία, αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ρέματος το βράδυ του Σαββάτου, όπως και οι ζημιές, οι κατολισθήσεις, τα πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα σε Λαμία, Μεσολόγγι, Αιτωλό, Καρνανία, Δυτική Ελλάδα, Τρίκαλα, Αχαΐα αλλά και την Ήπειρο. Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του νέου προγράμματος Εξοικονομώ 2021, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση των κτηρίων και θα παραμείνει ανοιχτή έως 31 Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να πραγματοποιείται για 50 ημέρες. Το Εξοικονομώ 2021 είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας, στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέρημνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με αμαία. Το Εξοικονομώ 2021 θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% των περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, λέει ο Υπουργός. Σε όλο το φάσμα των αγαθών και υπηρεσιών, από φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέχρι ψωμί και ιδιαίτερες, καταγράφονται ανατιμήσεις οι οποίες είναι υψηλές, όχι μόνο σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά ακόμα και σε σύγκριση με ένα μήνα πριν, εξέλιξη που επιδεινώνει συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Νοέμβριος έκλεισε με πληθωρισμό 4,8% στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2011, οπότε είχε διαμορφωθεί σε ποσοστό 5,2%. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των συνδικάτων της δύναμης του ΠΑΜΕ 16 του Δεκέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως ο κρατικός προϋπολογισμός για άλλη μία χρονιά είναι αντιλαϊκός και βαθιά ταξικός, όπως γινόταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Για άλλη μία φορά το μόνο που φέρνει είναι θυσίες χωρίς τέλους, περισσότερη φτώχεια και φόρους.
Έρχονται τα δύσκολα στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Πλήττονται κοντά στα 3 εκατομμύρια ασφαλισμένοι από 1η-1η-2022. Σώζονται μόνο 102.000 ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2021. Όπως ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος λέει στον 984, σε 20 μέρες λήγουν τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν για την περίοδο 15-21, σύμφωνα με τους πίνακες του τρίτου μνημονίου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, νόμος 4336-2015. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, από 1η-1η-2022, καταργούνται όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις και τίθεται οριστικά σε εφαρμογή ο γενικός υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους κανόνας του τρίτου μνημονίου, νόμος 4336-2015, σύμφωνα με τον οποίο για πλήρη σύνταξη θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης, 12.000 ένσημα, στο 62ο έτος ηλικίας ή 15 έτη ασφάλισης, τουλάχιστον 4.500 ένσημα, στο 67ο έτος και άνω. Για μειωμένη σύνταξη θα απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης, 4.500 ένσημα και το 62ο έτος ηλικίας. Ο Αλέξης Μητρόπουλος σημειώνει πως η αύξηση των ορίων ηλικίας από 1η-1η-2022 από 5 έως 12 έτη είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ευρώπη συνολικά και πως οι γυναίκες θα είναι τα μεγάλα θύματα του σκληρού κανόνα του ΣΥΡΙΖΑ που με τη συνδρομή Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ θα υποχρεώσουν εκατοντάδες ασφαλισμένους να εργαστούν 5 με 12 χρόνια περισσότερο. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία της Ελστάτ για την ηλεκτρονική απογραφή του πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Όσοι πολίτες δεν πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική απογραφή μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας θα απογραφούν το επόμενο διάστημα από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Διαθέσιμες είναι πλέον και για τις 13 περιφέρειες της χώρας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr. Σύμφωνα με το κοινό δελτίο των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υποδομών Μεταφορών, πρόκειται για δύο νέες υπηρεσίες που υλοποίησαν τα Υπουργεία και οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών. Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν πλέον να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησής τους, η οποία πάβει να είναι σε ισχύ λόγω ηλιακιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους. Η ηλεκτρονική ανανέωση θα γλιτώσει από περιττή ταλαιπωρία κάθε χρόνο περισσότερους από 210.000 πολίτες, μεταξύ των οποίων πολίτες από 65 ετών και άνω, επαγγελματίες οδηγούς, αλλά και πολίτες με χρόνια ή ιατρικά προβλήματα. Περιοδία στην Κρήτη του Συμπροέδρου των Οικολόγων Πράσινων Δημήτρη Πολιτόπουλου, συνοδευόμενος από το μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Μακεδονίας και Οικολόγων Πράσινων Ζαχαρία Παΐδη, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο όπως και τον Περιφερειάρχη για το σκοπό της περιοδίας τους στην Κρήτη, καταθέτοντας τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τα ζητήματα που απασχολούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η κοινότητα Πόπιας και η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση 1821 η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση στο ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Πόπιας Δήμου Φεστού την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στην 1 το μεσημέρι. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 9 Ιανουαρίου. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου. Την 3η 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο έθριο του Δημαρχείου Ηρακλείου, συγκεκριμένα στη Λότζια, το Χριστουγεννιάτικο παζάρι, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πωληθούν αναμνηστικά προϊόντα του Πανεπιστημίου. Κεντρικός στόχος είναι η συγκέντρωση ενός χρηματικού ποσού που θα επιτρέψει να αγοραστεί και να παραχωρηθεί στους σεισμόπληκτους ένας οικίσκος φιλοξενίας, καθώς αυτή η ανάγκη έχει ταυτοποιηθεί ως η πλέον σημαντική από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Ενημερωτική μερίδα με θέμα κοινωνία χωρίς απορρίμματα. Συμμετέχουμε, ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε. Διοργανώνει αύριο ο Δήμος Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Κέντρο. Συνελήφθη άνδρας στο Δήμο Πλατανιά Χανίων, κατηγορούμενος για την κλοπή 220 κιλών αβοκάντο από αγροτεμάχιο. Φωνική ανεμοστρόβιλη εξαφάνισαν 6 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ξεπεράσουν τους 100 οι νεκροί, όπως μεταδίδουν τα διεθνή δημοσιογραφικά προκτορία.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας των 7 περισσότερων ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι θα αντιμετωπίσει μαζικές συνέπειες αν ο πρόεδρος Πούτιν επιτεθεί στην Ουκρανία σύμφωνα με το σχέδιο δήλωσης που είδε το Reuters. Ο νυν υφυπουργός οικονομικών Ντιμίταρ Κοβατσεύσκι είναι ο νέος αρχηγός του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότεροι από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οθήθηκαν πέρυσι στην ακραία φτώχεια, καθώς πλήρωσαν από την τσέπη τους το υγειονομικό κόστος μετά την κορύφωση της πανδημίας της COVID-19, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια Τράπεζα. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους. Η αναβολή της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα Σμύρνης έφερε απαλλαγή ή μάλλον αλλαγή δεδομένων στον προγραμματισμό του Όφη για τα συνεχόμενα παιχνίδια αυτών των ημερών. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με τον Άρη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον για την εμβόλυμη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Συνολικά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν Σάββατο και Κυριακή έχουν ως εξής: ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος 3-2, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 2-0, Πανετολικός Ιωνικός 2-2, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0, ΠΑΟΚ Λαμία 2-1, Ολυμπιακός Άρης 1-0. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 5 και 6 μποφόρ έως τους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.